Ένα κτίριο που έμεινε ημιτελές πριν από 20 ολόκληρα χρόνια. Ένα εργατικό δυστύχημα στοίχησε τη ζωή ενός εργάτη το 1999 και έκτοτε το κτίριο φαντάσει στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνος Πανουδάκης. Τώρα υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι το κτίριο θα ολοκληρωθεί με προϋπολογισμό 12,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσος ΔΙΤ. Τέλη Γενάρη 2020 θα γνωρίζουμε αν το εγχείρημα θα τελεσφορήσει, έτσι ώστε να γνωρίζουμε με σιγουριά αν θα προχωρήσει το εγχείρημα για να λάβει οριστικά πια τον δρόμο της ολοκλήρωσης το μεγάλο αμφιθέατρο που έχει προδιαγραφές λυρικής σκηνής μέχρι και με θεωρία στα πλαϊνά του κτηρίου. Είναι μια μεγάλη επιτυχία ότι αυτό το έργο που διεκόπη λόγω εργατικού ατυχήματος το 1999 και έκτοτε φαντάσει μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ρυθύμνου οδεύει τώρα προς την αποπεράτωση. Ο τηλεοπτικός φακός καταγράφει 20 χρόνια μετά το πόσο άτακτα έπαυσαν οι εργασίες. Σίδερα κρέμονται, τυχοποιία με τούβλα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, μερικά σημεία έχουν παραδοθεί στη δύναμη της φύσης με ολόκληρα δέντρα πια να έχουν ξεφυτρώσει. Και δεν υπάρχει παρόμοια υποδομή στην Ίσο Κρήτη. Πιστεύω ότι θα ικανοποιήσει τις ανάγκες όχι μόνο του Πανεπιστημίου, αλλά και όλης της κοινωνίας, του Ρεθύμνου και της Κρήτης. Αίσθηση προκαλούν τα τραπεζοκαθίσματα και τα λοιπά έπιπλα που έχουν αποσυρθεί στο εδώ και δεκαετίες ιδιότυπο γιαπί. Λογίζονται πια ως απορρίμματα αφού δεν έχουν καμία χρήση και άγνωστο γιατί βρέθηκαν εκεί, παραδίπλα και τα κουφώματα που δεν βρέθηκαν ποτέ στη σωστή τους θέση. Το αμφιθέατρο θα είναι χωρητικότητας 900 ατόμων σαν ένα μικρό μέγαρο μουσικής, το περιγράφει ο Κωνσταντίνος Πανουδάκης, και ως μια υποδομή που δεν υπάρχει αντίστοιχη στο νησί μας. Το αμφιθέατρο είναι ένα μικρό μέγαρο μουσικής, έχει προϋπολογισμό 12,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρητικότητα 900 άτομα,